Άμπρε Μαρίκα, σταμάτα πια αυτή τη γκρίνια. Άρχισε σαν τα χαράματα των μπουρουμπουρου, ούτε η Μαρίκα Μητσοτάκη να σου με αυτό το λακρυντή. Αυτή γιατί να γκρινιάζει, τι ανάγκη έχει, μόνο καλά βλέπει από τα παιδιά της. Μια χαρά δημαρχέσα είναι η κόρη της και μπορεί να την καμαρώσει και πρωθυπουργές. Ναι, κάνει και ωραία μπουγιαμπέσα. Άσε με, Χριστιανή μου, να πιω το καφεδάκι μου. Εγώ από το δικό μας μόνο πίκρες παίρνω. Αυτό το τελευταίο ρεζιλίκι το φυσάω και δεν κρυώνει. Άκου να τάξει γάμο στην Αθηναία και να την παρατήσει. Πώς θα την κοιτάω τώρα εγώ στα μάτια την κοπέλα την κακόμοιρη μου λες? Ο Θεός ξέρει καλύτερα, Μαρίκα. Μπορεί να της επιφυλάσει καλύτερη τύχη ο μεγαλοδύναμος. Καλύτερη τύχη από το λεβέντι μου? Μαρίκα, αποφάσισε. Λεβέντης είναι για ερωτήλος επιπόλαιος. Ένας επιπόλαιος ερωτήλος είναι ο παλιάνθρωπος. Να είναι καλά το πουλάκι μου όπου και να βρίσκεται. Που είπανε ότι θα πάνε να διαμαρτυρηθούν τώρα με την ομάδα Γένοβα στη Βομβάη. Το βλέπω να μας φέρνει καμιά Ινδή με τη βούλα στο μέτωπο. Ναι, δεν μας τάναν τάνα μην πω, μας ήρθαν και από την Ινδία. Μαρίκα, 500 πατερημά. Ναι. Κοριτσάκι μου, εσύ είσαι, τι κάνεις, που είσαι, στο Μεγαλοχώρι? Α, πήγες να δεις την ξαδέρφη σου τη Βίτσα. Τότε έλα κι από εδώ να μείνεις λίγο μαζί μας, αφού ξέρεις είσαι η αγαπημένη μου ανιψιά. Πώς δεν χωράς, ο Άρης έφυγε. Ποιοι αραβώνες και ποιοι γάμοι, σταμάτησαν αυτά πριν αρχίσουνε. Α, τώρα που το σκέφτομαι όμως, για έλα εσύ από εδώ, γιατί μπορεί να προκύψουν άλλοι αραβώνες και άλλοι γάμοι. Α, σου έχω έτοιμο τον καλύτερο, τον πρώτο του χωριού, ναι. Ναι, έλα εσύ από εδώ και εγώ θα τηλεφωνήσω στους γαργαλιάνους τους γονείς σου να πω ότι θα σε φιλοξενήσω, σε περιμένω, γεια. Σε ποιον πρώτο του χωριού θέλεις να προξενέψεις τη Ρόδη, Μαρίκα? Δεν πιστεύω στον πρώτο τυχόντα. Όχι, εννοώ στον πρώτο ατυχόντα. Γιατί χείρεψε νωρίς ο άνθρωπος από τον πρώτο του το γάμο και μια καλή κοπέλα την έχει ανάγκη δίπλα του. Μαρίκα, εσύ το έχεις βάλει αμέτη μου χαμπέτη, αφού δεν κουμπαριάσαμε με τον δήμαρχο να συμπεθεριάσουμε. Εκείνον όμως τον ρώτησες? Τι να τον ρωτήσω, γιατί να μου μας θέλει για συγγενείς? Το θέμα δεν είναι αν θέλει εμάς για συγγενείς. Το θέμα είναι αν θέλει τη Ρόδη για γυναίκα του. Είναι δυνατόν να μην θέλει αυτό το κορίτσι που τα έχει όλα? Εννοείς τα 1000 στρέμματα πορτοκαλιές? Και όχι μόνον αυτά, τις 10 στάνες που τις πας. Ποιος δεν θα ήθελε για γυναίκα του την κόρη του αρχιτσέλιγκα με 3000 γίδια? Χίλια συγγνώμη δεν φτάνουν. Θέλω να ξέρεις ότι εγώ είμαι ο χαμένος. Είχα στα χέρια μου την ευτυχία και την άφησα να γλιστρήσει μέσα από τα δάχτυλά μου. Είμαι το ανώριμο εκείνο πλάσμα που γεμίζει την καρδάρα μεγάλα και μετά της δίνει μια και τη χύνει. Θα σ' αγαπώ πάντα, Άρης. Για να μάθω κάτι και από τα λάθη του παρελθόντος. Γι' αυτό είναι τα λάθη. Για να μην τα ξανακάνουμε. Πού ξεφύτρωσε τώρα αυτός ο Βελζεβούλης? Α, παπά, πίσω μου σε γόδα παποτά. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Τ' άκουσα και το άλλο. Παίρνα αδερφή Καμήλη, κάτσε, θα πάρεις πρωινό. Μόνο ένα τσαγάκι του βουνού. Νηστεύω. Νίστευε και μία ρεύνα. Γιατί νηστεύεις? Για τις αμαρτίες μου. Καλά κάνεις, έχεις πολλές. Η θεία. Και η θεία και εσύ. Η θεία γιατί είναι κολλητή της Πορτεβουσιάδας και εσύ γιατί είσαι κολλητός της κόρης της Πορτεβουσιάδας. Άφησε πια ήσυχη για αυτή την έρμη τη χαρά. Της έκανε ο άλλος ότι της έκανε τη βγάλετε ελαφριά. Τι της έκανε θεία? Την εγκατέλειψε παιδί μου, την παράτησε. Γιατί παπά? Γιατί Τώρα δεν είναι θέματα αυτά για μικρά παιδιά και να σου εξηγήσω δεν θα καταλάβεις. Βρήκε άλλη γκόμενα. Τι είπες την μπόη, τη σάκα σου και στο σχολείο σου. Ευρώς, γρήγορα, φρικιό. Αμεμανολάκι μου, ακούσε εκεί το παιδί φρικιό. Φρικιό, είσαι και φαίνεσαι. Τι είναι μέσα γλωσσού. Μα έχεις γίνει ανυπόφορος πια. Α, ήρθε μας. Αμήν. Τώρα να σου πω ότι μου λείπει ο Άρης. Βρε Σταυρουλάγκος, ήμουν υπερβολική που τον έδιωξα. Εντάξει, τι έκανε. Πήγε τη Ματούλα σινεμά. Σινεμά. Πώς, δεν της έδειξε το κανακάρι του βαρκάρι. Δεν το πιασα. Σιγά μην το πιάνεις. Όχι Χαρά. Καλά έκανες και τον έδιωξες. Εγώ σκέφτηκα πάρα πολύ και κατέληξα. Με τους άντρες πρέπει να είμαστε σκληρές. Ναι. Α, ο Φατσέας. Πότε ο Βαγγέλης μου. Άι μωρή. Διάβασε. Μας φαίνεται. Κύριε Δήμαρχε, θα πούμε όλα αυτά για την Πορτεβουσιάδα. Δεν την αποκαθιστώ και με τον καλύτερο τρόπο. Δεν νομίζω και η ίδια δεν θα το νομίζει σίγουρα. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα νομίζει η ίδια. Μας ενδιαφέρει τι νομίζουμε εμείς. Όχι, εγώ διαφωνώ. Και ποιος εσύ σήμερα σου τσέχει να διαφωνήσεις. Ο χρόνιος συνεργάτης σας που θα συναποφασίζουμε. Θα συναποφασίζουμε. Δεν υπάρχει. Δώσε τον κόρακα από εδώ που θα συναποφασίζουμε. Ποιος σου βάλετε τις ιδέες στο μυαλό. Ό,τι και να πω είμαι χαμένος. Μαζί σας δεν τα βγάζει κανείς πέρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου που λειτουργείτε απόλυτα δημοκρατικά. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Και όσο μεγαλώνω θα γίνομαι ακόμη πιο δημοκράτης. Μένα αυτό θα με τρελάνει. Βελάνη. Μας τελείωσε εδώ, Μελάνη. Να πας από το Μεγαλοχώρι, γιατί έχω και αυτή τη μανία να γράφω μόνο με πένα. Και σε αυτό το θέμα λειτουργώ αλλά παλαιά. Ανακοινώνεται ότι η Χαρά Χάσκα απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης του Δημάρχου μας. Όσον αφορά τον άτυχο αραγώνα της με το γιο του παπά, δεν ευθύνεται αυτή για την διάλυσή του. Δεν εγκατέλειψε εκείνη τον αραγωνιαστικό της, αλλά αυτός την παράτησε για μια ωραιότερη της. Ο Δήμαρχος παρακαλεί όλο το χωριό να συμπαρασταθεί στην άτυχη γυναίκα. Αξίζει τη συμπαράσταση όλων μας η ατιμασμένη, η εγκαταλελειμμένη κακομοίρα. Αχ, ατιμασμένη την εγκαταλελειμμένη κακομοίρα, θα του σπάσω το κεφάλι. Κάτσε ρε Χαρά, κάτσε για καλό του είπε. Τι καλό ρε Σταυρούλα, αυτός πάει πλάκα εις βάρος μου. Το κάθαρμα βρήκε ευκαιρία να με κάνει ρόμπα ρε. Τι κάνεις έτσι, δεν σε είπε και καμπούρα. Μόνο αυτό δεν με είπε, όλα τα άλλα τα είπε. Λυπηθείτε τη, δώστε ένα χέρι βοηθείας στην ασχημούλα πλυντήμια συνάνθρωπό μας. Ειδικά αυτή την περίοδο που έχει πολλά στην καμπούρα της. Νάτη και η καμπούρα, θα το σκίσω. Αχ, αυτό το άμυρο χωριό δεν έχει ησυχία. Πρωτεβουσιάνα δήμαρχος, θα παίξουν πυγμαχία. Αυτό μας έλειπε. Να έχεις δίπλα σου την αφρατοπεριστέρα και να κοιτάς τα ξώανα. Μην κοιτάς που η Πρωτεβουσιάνα φοράει τα μήνια και βγάζει έξω τα καλαμάκια που έχει για πόδια και κοιτάνε οι άντρες γιατί είναι τα μόνα πόδια σε εκείνη η θέα. Τι θα σκεφτόντουσαν οι άντρες αν εγώ έβγαζα έξω τους χιτούς μυρούς μου. Θα σκεφτόντουσαν πόσες βάρδιες και πόσες υπερορίες έχει κάνει αυτό το χιτήριο για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Τι λέει ρε ο μαλακοδήμαρχος, ότι είναι άσκηνη Πρωτεβουσιάνα, το πιο πάνικο παιδί. Γιατί όμως την παράτησε ο Άρης, θα έχει τα κουστούρια της. Δεν ξέρω πώς, αλλά μια μέρα που την πρόσεχα μου φάνηκε ότι κουτσένει. Σώπα ρε. Ναι, αλλά το κρύβει. Έτσι που κουνιέται, μας ξεγελάει. Κατάλαβες. Άκου, σαν να της φεύγει και το ένα μάτι. Και πού πάει ρε Σταύρακα στους μολάους. Πρόσεξε τι καλύτερα που σου λέω. Αληθορίζει. Την έχω προσέξει, τι λες να οφθαλμαπατίστηκα. Καλά για ένα πίδουλο, εντάξει. Ό,τι έκανε και ο γιος του παπά δηλαδή και τη σχόλασε. Ότι σου κάτσε εσένα τώρα ρε Σταύρακα δηλαδή και εσύ το σκέφτεσαι έτσι. Άντε χάσου ρε λιγούρι. Εγώ σου λέω ότι η Πρωτεβουσιάνα είναι κούκλα και ευχαρίστως θα συνύπτα σχέσεις μαζί της αν δεν ήμουν λαύρα ερωτευμένος με τη Σταυρούλα. Και όταν λέω λαύρα εννοώ Αγία Λαύρα, διότι είναι και Αγία Παναθεμάτη. Τι μου λες ρε Φατσέα, σου λείπει η γυναίκα σου, θέλεις να είστε πάλι μαζί. Δεν θα το πιστέψεις ρε Σταύρακα, τη σκέφτομαι νυχθημερός. Όταν μπαίνω στην κουζίνα και βλέπω στίβα τις κατσαρόλες στον Εροχήτη και τις κατσαρίδες να κόβουνε βόλτες από πάνω, πού σε ρε Σταυρούλα σκέφτομαι. Άστα, άστα. Μανολάκι, το γούστο. Αποκλείτανε το κληρονόμι σου από τον πατέρα σου, γιατί αυτό είναι καλόγουστο. Όπως δείχνει, του αρέσει μόνο μία. Η πιο ωραία στο χωριό. Η Πορτεβουσιάδα. Πόποτα. Όρθιος με τη μούρη στον πίνακα και το πόδι πελεκάνος. Άσε μας που θα μ' αναγγείλεις κι όλα κόπανε που πήρες την τουτούκα και ανέκραζες όλο το χωριό. Εγώ εντολές εκτελούσα, κυρία Χάσκα. Θόδωρε, θα σε μαλώσω. Να λέμε και τις αλήθειες. Το συγκεκριμένο κείμενο που εκφώνησες το συναποφασίσαμε. Αλλά απορώ με εσάς, κυρία Χάσκα. Γνωρίζω ότι εκφύσεως είστε μενάδα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν θα έπρεπε να μένεστε. Αλλά τι θα έπρεπε, να χαίρομαι. Βεβαίως, αφού καλούμε όλο το χωριό να σας είπαμε στα δει. Οπότε άσε τα κουφά σου, με έκανες ρεντίκολο και το ξέρεις. Πρώτα απ' όλα δεν έχω ανάγκη τη συμπαράσταση κανενός για μια προσωπική μου υπόθεση. Μα γιατί το χωριό έχει σχηματίσει λάθος εντυπώσεις. Το χωριό να μην ασχολείται με την ιδιωτική μου ζωή. Καταρχήν δεν είναι ιδιωτική, είναι δημόσια. Δεν θα ξεχάσουμε εδώ που φιλόσασταν δημοσίως. Μα ήταν αναφωνιασμένοι τότε. Τώρα πήγαινε έξω. Όχι, το σωστό θα το πω. Λυπάμαι πολύ, Θόδωρε, αλλά θα με αναγκάσεις να αποκαλύψω στην κυρία Χάσκα ότι εσύ μόνος σου σκέφτηκες και έγραψες το κείμενο που εκφώνησες σήμερα το πρωί. Ναι! Ασυχτήρ κομπλεξικέ γραμματεία, βγάζεις και το φύλλο από πάνω. Θέλω και μιλάω. Δεν θα έπρεπε να εκπλήσεστε, κυρία Χάσκα, που το χωριό ασχολείται με την ιδιωτική σας ζωή. Εδώ είμαστε μια κλειστή κοινωνία, μια οικογένεια, να το πω. Ναι, οικογένεια. Και πραγματικά θέλουμε να γνωρίζουμε τα πάντα ο ένας για τον άλλον. Από κοτσομπολίστικη διάθεση. Από αγάπη και ενδιαφέρον. Να μου λείπει τέτοια αγάπη. Αν νοσταλγήσατε την αποξένωση της Μεγαλούπολης, να επιστρέψετε πάρα αυτά. Όχι, Πόποτα. Όχι, μου έχεις κάνει και χειρότερα. Δεν θα σου κάνω τη χάρη να φύγω. Και εσύ την ξέρεις την αλήθεια. Ξέρεις ότι ο Άρης δεν μ' άφησε για μια ομορφότερη στην Ιταλία. Εγώ τον έδιωξα. Ναι, επειδή τον πιάσατε με μια ομορφότερη εδώ. Πού το ξέρεις, ρε, εσύ, για την ομορφότερη. Δεν είναι και δύσκολο να βρεθεί ομορφότερη, κυρία Χάσκα. Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Μήπως νομίζετε ότι είστε καλονοί. Τι προσπαθείς να κάνεις τώρα, ρε. Ανασφάλεια προσπαθείς να μου δημιουργήσεις. Τουλαντίον. Το αντίθετο. Ίσα-ίσα θέλω να αισθανθείτε ασφαλείς στο κολοκοτρονίτσι μας. Θέλω να αισθανθείτε έτσι ένα κλίμα συμπαράσταση. Γι' αυτό προτρέπω τους συγχωριανούς μου να σας φερθούν με συμπόνια. Δεν είναι και λίγο να σε έχουν καταλήψει τόσοι άντρες. Καλά, είσαι πολύ μεγάλο καθήκη. Να, και με το Λευτέρι που το συζητάγαμε πριν, το έλεγα, όχι Λευτέρι, δεν έχεις δίκιο, δεν είναι άσχημη. 2-3 πραγματάκια να προσέξει μόνο και θα γίνει μέτρια. Καλλιτέχνη μου, έτσι έλεγες εσύ για μένα ότι είμαι άσχημη. Τώρα, εγώ, τι λες ρε κανέλα τώρα, τι να κάνω. Εγώ και πριν από λίγο το έλεγα στον άντρα μου, δεν είναι και τέρας Τάσο, λάθος κάνεις. Άμα θα πάρει 10 κιλά θα γίνει υποφερτή. Τι λέτε? Λέμε που με βρίσκεται τέρας, κύριε Τάσο. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Καλά, μην ανησυχείς, δεν σε παρεξηγώ. Ξέρω, εσύ έχεις μάτια μόνο για τη χάιδο. Όλες οι άλλες σου ξυνίζουμε και σου βρωμάμε. Κύριε Τάσο. Ορίστε. Οι ελιές πόσο κάνουν? Στις χαρίζω, στις χαρίζω. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τάσο, δεν σ' αναγνωρίζω. Δεν είσαι εσύ ο Τάσος που παντρεύτηκα και 20 χρόνια κάνω πόλεμο για να αγοράσω δεύτερο φόρεμα. Χάρισες εσύ εμπόρευμα σε πελάτησα. Επειδή είπε ο Δήμαρχος να είμαστε συμπονετικοί μαζί της. Αλλά το παράκανα στη συμπόνια. Πάω να τη ζητήσω πίσω τα μισά λεφτά. Δεν είναι ανάγκη τώρα, Τάσο, για 10 ελιές. Όχι, είναι. Είναι. Θα τις χαρίσω 5. Ας κάνουμε και λίγο οικονομία. Ελίτσα την ελίτσα. Γεμίζει η σακουλίτσα. Όχι, όχι, δεν θα το ρωτήσω. Άμα το ρωτήσω θα μου πει όχι. Άμα είναι να θαμποθεί, μακάρι, μακάρι. Γι' αυτό σου λέω φέρτην. Ποιος είναι Τασία? Κλείνω. Μην αργήσετε. Η μισόμενα ήταν. Ζήτησε τη συνταγή για το γαλακτομπούρεκο. Εμένα Τασία, ποτέ μου φτιάξει γαλακτομπούρεκο. Όταν με το καλό ευθεία σου ορκιστεί καλόγρια, θα σου φτιάξουμε και γαλακτομπούρεκο για να γιορτάσουμε το χαρούμενο γεγονός. Μα θα αργήσω ακόμα, Περίανδρε. Θα μείνω κι άλλο προδόκιμη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν αισθάνομαι ακόμα έτοιμη για ένα τόσο μεγάλο βήμα. Κατάλαβες, δεν είναι έτοιμη ακόμα η κοπέλα να εγκαταλείψει τη ζωή. Και σιγά τη ζωή. Είχε καμιά ζωή η Σταυρούλα και δεν το ξέρουμε? Είχα το σπίτι μου, τον άντρα μου. Σταυρούλα, δεν θέλω πισωγυρίσματα. Και ειδικά όταν ακούω τον άντρα μου με πιάνουν τα νεύρα μου. Thank you. Μα τι να στο ρίχνει καλάζι. Πάω να δω για να σκεπάσω τις κλαστρούλες. Σταυρούλα, Σταυρούλα που πας παιδί μου, αυτά είναι δική μου δουλειά. Σταυρούλα θα κρυώσεις. Βαγγέλη. Σταυρούλα, θυμήθηκε στο παλιό μας συνθηματικό. Ξεχνιούνται αυτά Βαγγέλη. Μικρό κοριτσάκι ήμανε όταν εδώ, σε αυτό το ίδιο παράθυρο μου πετούσες πετραδάκια. Ερχόταν ο περίαντρος και μάρπας από το μαλλί. Σταυρούλα, θέλω να μιλήσουμε. Όχι, Βαγγέλη. Όχι, δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι να ξεκόψουμε οριστικά. Όχι, δεν γίνεται αυτό, ρε μάνα μου. Εμείς οι δυο έχουμε κοινό φάρμα. Ναι, μην με κοιτάς έτσι. Αυτά που σου λέω είναι ειδικά τώρα. Δεν έχεις ακούσει ότι κάθε άνθρωπος έχει το φάρμα του. Σου έφερε ένα σάλι. Εσύ, φύγε. Φύγε, να μην ξαναπατήσεις. Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ. Τώρα εσένα Τασία να μην σου πω για το φάρμα γιατί δεν καταλάβεις. Ούτε από φάρμα καταλαβαίνω, ούτε από fame story. Κακομοίρη μου, να την αφήσεις ησυχή γιατί ο περίαντρος θα πάρει το καρδιοφλίτη. Θα τα πούμε άλλη φορά. Δεν θα τα πείτε καμία άλλη φορά μέσα. Έχει δει και ο αδερφός που λέει για το μοναστήρι. Φύγε εσύ μέσα εσύ. Μην χαζεύεσαι Μανουέλ, φάει το σπανάκι σου. Το σπανάκι είναι δυναμωτικό. Τι έγινε Τασία? Τίποτα. Δεν χρειάστηκε να σκεπάσουμε τις γλάστρες, σταμάτησε το χαλάζι. Ήταν παροδικό. Ναι, αλλά το πρόβλημα της Σταυρούλας είναι μόνιμο. Τι εννοείς? Για χαζόνο περνάς αδερφή. Τα ίδια πετραδάκια σου πέταγε 20 χρόνια πριν στο ίδιο παράθυρο. Γιατί ο Φατσέας από τότε ήταν πετροβολημένος. Κάτι με ήθελε. Αν ήταν όμως σοβαρό αυτό που με ήθελε, να πάω να τον βρω. Είσαι έτοιμη αμέσως με το παραμικρό να τρέξεις πίσω του. Μία είναι η λύση για σένα Σταυρούλα. Να σε κλειδώσω σε αυτό εδώ το σπίτι και να μην ξαναβγείς ποτέ. Να σε κάνω κοσταλέξη. Τι είναι κοσταλέξη, μπαμπά? Ένα αγχωριό του νομού Θεότητος, αγόρι μου. Νομός Θεότητος. Πρωτεύουσα. Αχ, ο Φατσέας, τι θέλει τέτοια ώρα κι αυτός. Τι είναι ρε Φατσέα, τι θες τέτοια ώρα? Πρώτα απ' όλα τα συλληπιτήριά μου. Συλληπιτήρια για ποιο πράγμα? Πού σ' άφησε ο γκόμενος. Άσε μας και εσύ ρε Φατσέα. Κοίτα πρωτεβουσιάνα, δεν πάνε να λένε ότι είσαι τέρας. Εγώ μια φορά σε έπαιρνα ευχαρίστως. Να σε καλά. Κούσε να σου πω, άμα είναι να σου τονώσω την αυτοπεποίθηση, να το κάνουμε μια φορά. Αλλά σε παρακαλώ πολύ, μη μου ζητάς μόνιμης σχέσης. Φατσέα, έχω μαζέψει πάρα πολλά, κοίτα μην ξεσπάσω πάνω σου. Να το τώρα βλέπεις, τα παίρνεις επειδή δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Εγώ όμως εξευνηδίως συνειδητοποίησα ότι θέλω μονάχα τη φιλενάδα σου. Και θέλω να σε παρακαλέσω πολύ να της το πεις. Δεν της λέω τίποτα, μόνο κακό της κάνεις. Εντάξει, το παραδέχομαι, έχω κάνει πολλά σφάλματα. Αλλά ουδής άσφαλτος. Από εδώ και πέρα θα επανορθωθώ. Μαμά, τηλέφωνο, η θεία Σταυρούλα. Καταφωνεί. Φατσέα, καληνύχτα. Να σου πω, πες της μια καλή κουβέντα. Μόνο εσύ μπορεί να μεσολαβήσεις. Γίνε η μεσολάβα μου. Α, καλά. Λάβα μου, λάβα μου. Αχ, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Και αποκλείεται οι άλλοι συμμαθητές μας να έχουν κάνει κάτι. Τουλάχιστον όχι με τις συμμαθητριές μας. Αν ήταν θα το ήξερα. Δεν περιμένουν τις συμμαθητριές μας. Πηγαίνουν στο σπίτι με το κόκκινο φωτάκι. Τι κόκκινο φωτάκι? Σπίτι με κόκκινα φωτάκια. Στολισμένο χριστουγεννιάτικα δηλαδή. Άστο ρε εγώ. Μέσα να πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Από τα λουλουδάκια και από τις μελισσούλες. Έλα να φιληθούν. Σταμάτα να κλαις. Όσο και να κλαις δεν πρόκειται να με συγκινήσεις. Αλήθεια λέει, δεν συγκινείται με τίποτα. Πάψε εσύ. Εντάξει βρε Σταυρούλα μου, δεν τα εννοούσα αδερφό σου ότι θα σε κλειδαμπαρώσουμε μέσα για τα καλά. Όχι, το εννοούσα Τασία. Σιγά μην την κλειδαμπαρώσουμε και στο υπόγειο. Για καλό και κακό καθάρισέ το και βάλει και ένα λάντσο. Αυτή θα δεις. Πού είναι η Σταυρούλα? Όχι, αυτό που ακούω δεν θέλω να το δω. Σταυρούλα! Χαρά μου! Σταυρούλα μου! Αχ, τι σου έκανε πάλι το τέρας! Τίποτα δεν της έκανε το τέρας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν της επιτρέπω να τον πλησιάζει. Δεν εννοώ εκείνο το τέρας, εσένα το τέρας εννοώ! Πρώτα απ' όλα τη δουλειά έχει στο σπίτι μου. Επανειλημμένως σου έχω τονίσει ότι απαγορεύω να ανακατεύεσαι στα οικογενειακά μας. Η Σταυρούλα είναι φίλη μου, έχω υποχρέωση να την υποστηρίξω. Από τι να την υποστηρίξεις? Από τον αδελφό της που θέλει να την προστατεύσει. Με λάθος τρόπο! Και... Ξέρεις εσύ Πορτεβουσιάνα τον σωστό τρόπο για να χειρίζεσαι τους ανθρώπους Γιατί η πράξη δείχνει το αντίθετο. Αν ήξερες να χειρίζεσαι τους ανθρώπους, δεν θα σε κατέλειπαν όλοι οι άντρες. Να το πάλι. Βεβαίως. Πιστεύω ότι είναι θέμα συμπεριφοράς. Θεωρώ δευτερεύον το ότι είσαι κακάσχημη. Ρε δεν κοιτάς τα μούτρα σου που θα μας κάνεις και κριτική. Τουλάχιστον εμένα στη ζωή μου έχουν θελήσει κάποιοι άντρες. Εσένα εκτός από τη συγχωρεμένη, έχει θελήσει ποτέ καμιά γυναίκα? Α, όχι, Χαρά. Σε αυτό δεν έχεις δίκιο. Ο περίανδρος Τανιάτα του είχε πολλές κατακτήσεις. Και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τον θέλει η πιο πολύ φερνινήφη του μωριά. Αδύνατον. Γιατί αδύνατον? Μάθε λοιπόν, κυρία μου, ότι με θέλει σαν τρελή, μια καλονή, ζάπλουτη και αμέμπτου ηθικής. Πώς λέμε, Χαρά Χάσκα, το ακριβώς αντίθετο. Μια γυναίκα που τη θέλουν όλοι οι άντρες. Μια γυναίκα που τη ζηλεύουν όλες οι γυναίκες. Μπαμπά, θα παντρευτείς? Το σκέφτομαι σοβαρά, αγαπητό μου παιδί. Αν πρόκειται να σου χαρίσω μια τέτοια μητέρα. Αυτή θα είναι. Ποια αυτή θα είναι? Συνεννοήθηκα με την παπαδιά να στη φέρει εδώ. Ποια νόμιζε? Τασία! Τασία! Μεγάλη περιέργεια έχω. Γιατί μια γυναίκα με τέτοια προσόντα να θέλει να πάρει εσένα? Καλησπέρα. Ποιος είναι γαμπρός? Αυτός.